Η πυροσβεστική έχει καταρτήσει ένα ορθολογικό σχέδιο αντιμετώπισης ακραίων καταστάσεων, όπως είναι οι πυρκαγιές, και πάνω σε αυτό θα βασιστούν όλες οι επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. Το πυροσβεστικό σώμα, όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, αντιμετωπίζει και πάρα πολλά προβλήματα. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι τα εξής: η έλλειψη μονίμου προσωπικού, οι ελλείψεις, η παλαιότητα και η αντικατάσταση σε πυροσβεστικά οχήματα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ελαστικά, μέσα ατομικής προστασίας, αλλά και η περιβόητη τριχοτόμηση του πυροσβεστικού σώματος. Για όλα αυτά, ως συνδικαλισμός, ως συνδικαλιστές, έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, αυτό που εισπράττουμε από την πολιτική ηγεσία είναι υποσχεσιολογία. Λύσεις μέχρι τώρα δεν έχουμε δει. Εμείς, σε κάθε περίπτωση, συνδικαλιστικά, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι να δρομολογηθούν ή να δοθούν άμεσα λύσεις. Όσον αφορά τα αεροσκάφη που ρωτάτε, είναι πολύ σημαντικό για εμάς, για την κατάσβεση ιδιαίτερα δύσκολων και μεγάλων πυρκαγιών. Υπάρχουν εκεί σημαντικές ελλείψεις, όπως ελλείψεις υπάρχουν σημαντικές και στους άλλους τομείς που προανέφερα. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς αυτές τις ελλείψεις τις έχουμε αναδείξει, έχουμε ζητήσει με συγκεκριμένες προτάσεις να δρομολογηθούν λύσεις. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι παρά μόνο υποσχεσιολογία. Από εκεί και πέρα, με τα μέσα που έχουμε και τις δυνατότητες που έχουμε επιχειρησιακά. Παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε οχήματα και σε εναέρια μέσα πυρόσβεσης, η πυροσβεστική θα προσπαθήσει και τη φετινή αντιπυρική περίοδο να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά από 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται τέλος Οκτωβρίου. Όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, το δύσκολο κομμάτι της αντιπυρικής περίοδου για εμάς είναι από 10-15 Ιουνίου μέχρι 10-15 Σεπτεμβρίου. Ήδη διανύουμε τις πρώτες ημέρες του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια μεγάλη συχνότητα πυρκαγιών που αντιμετωπίσαμε επιχειρησιακά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό έγινε διότι εφαρμόζουμε έναν ορθολογικό επιχειρησιακό σχεδιασμό με γνώμονα πάντα το φιλότιμο, την υπερπροσπάθεια και τον επαγγελματισμό των πυροσβεστών. Βεβαίως, ο Αύγουστος, όπως προείπα, είναι μπροστά μας, ένας δύσκολος μήνας που στατιστικά κατά το παρελθόν έχει βγάλει μεγάλα συμβάντα. Εμείς σε κάθε περίπτωση, με το σκεπτικό που ανέφερα πριν, θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, προκειμένου να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά επιχειρησιακά αποτελέσματα. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Όπως έχουμε φέρει μέχρι τώρα τα καλύτερα δυνατά επιχειρησιακά αποτελέσματα, είμαστε σε θέση και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και στη συνέχεια για να φέρουμε επίσης εξίσου τα καλύτερα δυνατά επιχειρησιακά αποτελέσματα. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο ανθρώπινος παράγοντας θα έχει τον καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ιδιαίτερα το μόνιμο προσωπικό που θα υπομειστεί και το μεγαλύτερο βάρος στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. Αυτό που θα πρέπει να ενισχυθεί και να δοθούν λύσεις, είναι να δοθούν λύσεις στο επαγγελματικό πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροσβεστικό σώμα που έχει την ευθύνη της διάσωσης της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του κράτους γενικότερα. Εκεί θα πρέπει να εστιάσει η πολιτεία, να δώσει λύσεις στα πολλά και μεγάλα προβλήματα του πυροσβεστικού σώματος.